ένα και πλέον χρόνο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρή αμφιβολία και το κυριότερο να μην ξεχνούμε ποτέ ότι ο παράγοντας που έφερε την ηγεσία της Χρυσής Αυγής στη θέση του υπόδικου δεν είναι κανένας είδους ευαισθησία της κυβέρνησης ή του πολιτικού συστήματος και δεν χρειάζεται νομίζω να αναφερθεί κανείς στα περί 32 επιμελώς ξεχασμένων δικογραφιών στα συρτάρια του Δένδια ή την κορυφή αλλά μάλλον ψιλοξεχασμένη και υποτιμημένη υπόθεση Μπαλτάκου ή το γεγονός ότι η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ήταν επί πάρα πολλά χρόνια και γνωστή και ορατή και αποδεκτή. Αυτό που αντίθετα έπαιξε καταλυτικό ρόλο ήταν οι δράσεις του αντιφασιστικού κινήματος. 100 και πλέον διαδηλώσεις μέσα σε λίγες μέρες μετά τη δολοφονία Φίσα και ο φόβος ότι αν η κυβέρνηση δεν έκανε κάτι άμεσα υπήρχε κίνδυνος να έχουμε ένα νέο πλέον αντιφασιστικό και πλέον ρητά πολιτικοποιημένο Δεκέμβρη του 2008. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν πρωτίστως οι δράσεις αυτές που πανικόβαλαν την κυβέρνηση και επέβαλαν τη δικαστική διερεύνηση, όχι κανενός είδους δημοκρατική ή συνταγματική ευαισθησία. Νομίζω ότι είναι και το κυριότερο να συνειδητοποιούμε ότι χωρίς τις δικές μας δράσεις, χωρίς διαρκείς δράσεις δηλαδή, ό,τι κερδίθηκε μπορεί πάρα πολύ εύκολα να χαθεί. Αυτό νομίζω βάζει και το μέτρο της ευθύνης που αναλαμβάνουμε και αποκαλύπτει τον επιτακτικό χαρακτήρα που έχουν οι δράσεις του αντιφασιστικού συντονισμού. Και με πάει στο δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω, στο τι πραγματικά μπορούμε να περιμένουμε από τη δίκη. Αυτό, όπως είπα, είναι ένα ζήτημα δύσκολο που κρύβει παγίδες. Αλλά θα ήθελα, προτού καταθέσω κάποιες σκέψεις, να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας κάτι που και πάλι είναι για όλους εμάς γνωστό και είναι πολύ αυτονόητο, αλλά δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να το υποτιμούμε. Το γεγονός ότι η ίδια η λογική, η απλή λογική, η ιστορική εμπειρία, αλλά και τα ζωντανά βιώματα τα δικά μας, δείχνουν ότι πέρα από κάθε αμφιβολία, ο φασισμός είναι το μακρύ χέρι του συστήματος. Η καθαρή βίαιη εφεδρεία του, που προπαντός σε στιγμές κρίσης και πάντα βέβαια σε συνέργεια με τις δυνάμεις καταστολής, το σύστημα χρειάζεται προκειμένου να είναι σε θέση να πατάξει, να δώσει τη μάχη δηλαδή για να πατάξει τις κοινωνικές αντιστάσεις οι οποίες αναπόφευκτα δημιουργούνται όταν αποκαλύπτεται η αδιέξοδη βαρβαρότητα του συστήματος. Ο φασισμός είναι λοιπόν εφεδρεία της κυριαρχίας, δεν συμπίπτει όμως με την κυριαρχία. Είναι όπως το λέει, αν παραφράσουμε ελαφρά και το περιεχόμενο του νοήματός του, το σύνθημα είναι ο σκύλος που φυλάει τα αφεντικά, δεν είναι τα ίδια τα αφεντικά. Τα αφεντικά και την κρύβουν αυτή τη σχέση, ότι έχουν τα σκυλιά δηλαδή από κάτω, και φροντίζουν βέβαια ώστε να παραμένουν από κάτω. Αν όμως αποκαλυφθεί η σχέση αυτή, αν ο κόσμος συνειδητοποιήσει την πυκνότητα και την υφή των δεσμών μεταξύ κράτους, οικονομικής ολιγαρχίας και φασισμού, αν τα κοινωνικά και ταξικά ισοζύγια που θα διαμορφωθούν καταφέρουν να αναδείξουν το περιεχόμενό της, τότε είναι πιθανό η απροκάλυπτη χρήση του φασισμού από το σύστημα να μετριαστεί ή και πρόσκαιρα να ανακοπεί. Αυτό πιστεύω ότι έγινε με τις δράσεις του αντιφασιστικού κινήματος στην περίοδο μετά τη δολοφονία Φίσα. Αυτό μπορεί και πρέπει να γίνει και κατά την περίοδο της δίκης.